Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο συμβάν βρέθηκαν οι ηθήνοντες του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Απροστάτευτων Ατόμων. Όπως αποκαλύπτεται, το βράδυ της Τετάρτης, στο πεζόδρομο της Ερμού, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, άγνωστοι δράστες άρπαξαν ήδη από τον μπαζάρ του Συλλόγου που δέθεται προς πώληση και τράπηκαν σε φυγή στη συνέχεια. Υπεύθυνοι του μπαζάρ πάντως τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα για τόσα απίστευτα εκτυλήθηκαν τις τελευταίες ώρες. Τα καλαθάκια, τα οποία ήταν γεμάτα με διάφορα είδη, που ήταν για το Λάζαρο και για τα παιδάκια, τα πήραν όλα και μια καλάθα που είχε πράγματα διάφορα. Είχαμε φτιάξει μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, είχαμε διακοσμητικά αυγά, είχαμε... τα βλέπετε, τα κλέψαν, ένα αφήσανε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία είχαμε, η αξία τους ήταν γύρω στα 150 ευρώ, δεν άξιζαν και πολύ, αλλά ο κόπος ήταν πολύ μεγαλύτερος και ο αγώνας για να τα βγάλουμε. Γιατί δεν είναι εύκολο ούτε μες στο κρύο να κάθεσαι, ούτε να αγωνίζεσαι πολύ καιρό πριν για να φτιάξεις πράγματα χειρός και να μπορούν να ευχαριστημένοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τα πάρουν και να βοηθήσουν. Αυτά. Θέλουμε τη βοήθεια όλων των φορέων. Λυπάμαι αυτή τη στιγμή που είμαι σε αυτή τη θέση, αλλά δεν γινόταν αλλιώς να μην σας καλέσω. Είμαστε ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Φυσικά έχει την επωνυμία Σύλλογος Μονογονεϊκών Οικογενειών και λειτουργούμε από το 1982 και μέχρι σήμερα. Να βγάλουμε ένα μπαζάρ, πήραμε την άδεια από το Δήμο Βόλου, χτες την πήραμε και είπαμε θα κάτσουμε 5 μέρες να δώσουμε αυτά τα πραγματάκια τα οποία φτιάξαμε με τα χέρια μας, να έχει ένα εισόδημα για να μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς και γιατί έχουμε και νερό δεν υπάρχει στο Σύλλογο, δεν έχουμε παροχή και έχουμε κάνει προσπάθειες 1000 φορές να μας φέρουν το νερό δωρεάν, νομίζω ότι γίνεται και μπορούν, αλλά ζητάνε από εμάς που είμαστε ένα φτωχός Σύλλογος 470 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι η παροχή. Δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή. Μας περιτριγύριζαν κάποιοι άνθρωποι γύρω-γύρω χτες το απόγευμα. Κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ασφαλείς, αλλά δεν είναι εύκολο να τα μεταφέρνουμε και όλα να τα πηγαίνουμε στο Σύλλογο, γιατί δεν έχουμε και μέσον.